Κύριε Συντυχάκη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είχαμε χθες την συζήτηση στη Βουλή. Υπερψηφίστηκε η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με 266 ψήφους για την Εξεταστική Επιτροπή για την τραγωδία των Τεμπών. Τώρα το πρώτο ερώτημα είναι τι περιμένετε πλέον από εδώ και πέρα μέσα από αυτή την διαδικασία, γιατί βεβαίως η επιλογή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η διερεύνηση θα ξεκινήσει από το 1997, υπήρξε κριτική ως προς αυτό και βεβαίως τι απαντάτε με βάση αυτό και στην κριτική που σας ασκήθηκε ότι τελικά με αυτή την πρόταση διευκολύνεται τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω υπόθηκε στην Βουλή και έτσι χαρακτηριστικά ήταν και από το ΠΑΣΟΚ, που είναι το κόμμα το οποίο δεν υπερψήφισε και την πρόταση, ότι ουσιαστικά ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αξιοποιήσει αυτή την εξεταστική για να συγκαλύψει τις ευθύνες της, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χονδρόπουλε, καταρχάς ήταν μια διαδικασία, η πρόταση που κατατέθηκε από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη σύσταση της Επιτροπής ήταν κάτι που το χρωστούσαμε, το χρωστάμε στις 57 ψηφίες που χάθηκαν. Γιατί αυτό που πριν απ' όλα πριτανεύει σε εμάς είναι να αναδειχθούν οι αιτίες και τα αίτια αυτού του εγκλήματος, του εγκλήματος των Τεμπών. Και αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, δεν θα μπορούσε να γίνει καμία διερεύνηση. Δηλαδή για το πώς επέδρασε η πολιτική της απελευθέρωσης, κάτι για το οποίο δεν μιλάει καμία άλλη πολιτική δύναμη, στο κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των συντηροδρόμων. Βέβαια το ΚΚΕ στέκεται και στην απαράδεκτη καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης, της περιβόητης σύμβασης 717 για την τελειοδιοίκηση. Θα εξεταστούν προβλήματα κακοδιαχείρισης, οι όποιες εγκληματικές ευθύνες των εμπλεκομένων εκείνο το βράδυ και θα διερευνηθούν φυσικά και ποινικές ευθύνες υπουργών. Αν δεν υπήρχε λοιπόν η πρόταση του ΚΚΕ, δεν θα μπορούσε να γίνει καμία διερεύνηση ευθυνών σε επίπεδο Βουλής. Αυτό γιατί το λέτε, δρόμο, ναι. Διότι ο μόνος σίγουρος δρόμος είναι η δυνατότητα που προσφέρει το Σύνταγμα για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής από την αντιπολίτευση. Η σύσταση των προανακριτικών, πρόταση που έρχεται από το ΠΑΣΟΚ, προϋποθέτει την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Δηλαδή υπήρχε κίνδυνος συγκάλυψης, δηλαδή οριστική συγκάλυψης ευθυνών, ενταφιασμός της έρευνας, με δεδομένο ότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ρητά ότι δεν μπορεί να υπάρξει νέο αίτημα για προανακριτική επιτροπή στηριγμένο στα πραγματικά περιστατικά. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βέβαια ψήφισε την πρόταση του ΚΚΕ, διαφωνεί με το περιεχόμενο. Ακριβώς και τονίστηκε αυτό από τον κύριο Βορύδη. Βεβαίως. Εδώ είναι υποκρισία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, διότι όταν διαφωνείς με το περιεχόμενο που λέει να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, επί της ουσίας την έχεις υπονομεύσει εξ αρχής. Δηλαδή, η κυβέρνηση έκανε την ανάγκη φιλοτιμία για να μην συγκρουστεί με το λαϊκό αίσθημα. Είναι γνωστό ότι είχαν προηγηθεί αυτές οι απαράδεκτες ποινικές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη. Ο οποίος ζήτησε συγγνώμη πάντως και από τους συγγενείς των θυμάτων. Τώρα έχει γίνει και καραμέλα για πολλούς. Αλλά ξεστόμησε αυτό το απίθανο ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για μια εξεταστική για τα Τέμπη. Τώρα τα άλλα κόμματα, αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα έγιναν οι συνήγοροι της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε γιατί ταυτίζονται στη διαφωνία με το περιεχόμενο της πρότασης. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, ευθύς εξ αρχής ο κ. Βορύδης το ξεκαθάρισε, ότι διαφωνεί με το περιεχόμενο της πρότασης. Η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας βάζει το θέμα της διαφωνίας με το περιεχόμενο της πρότασης. Γιατί τώρα όλο αυτό? Διότι έχουν τη φωλιά τους λερωμένη με την πολιτική που υπηρέτησαν κυρίως από το 1997, που ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται όλο αυτό το έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται. Δηλαδή εμείς ουσιαστικά κάνουμε την πρόταση των γονέων των 57 θυμάτων, που είναι κυρίως νέοι άνθρωποι,
που λέει ότι η έρευνα πρέπει να φτάσει σε βάθος 15ετίας για τα αίτια και τις πολιτικές ευθύνες όσων εμπλέκονται. Ξέρετε, η περιβόητη απελευθέρωση της αγοράς. Για τις πολιτικές ουσιαστικά καταλαβαίνω που ακολουθήθηκαν στον χώρο των σιδηροδρόμων, ότι εκεί εστιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μα το ιστορικό, είναι δυνατόν να ξεχάσει κανείς το ιστορικό ότι το 2009 το ΠΑΣΟ προχώρησε στον τεμαχισμό του ΟΣΕ, η Νέα Δημοκρατία του 2013 έφτιαξε το πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 έδωσε την Τρενοσέ στον Ιταλικό Σιδηρόδρομο με μια πρίκα 50 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο και βαφτίζοντας άγονη γραμμή το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το 2019 προχώρησε η κυβέρνηση 120 απολύσεις στον ΟΣΕ και άφησε μέχρι σήμερα 1.400 κενές θέσεις εργασίας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μειωμένα μέτρα ασφάλειας. Και ξέρετε, αγόρασαν τα ηλεκτρονικά συστήματα, δηλαδή τα έβαλαν. Δηλαδή εδώ αμέσως προχώρησαν στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και δεν φρόντισαν να βάλουν τα ηλεκτρονικά συστήματα στο σιδηρόδρομο. Γι' αυτό το ΚΚΕ από το 97, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η πορεία της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, έλεγε ότι αυτή η πορεία θα υπονομεύσει την ασφάλεια των μεταφορών για τους επιβάτες, αλλά και για τους εργαζόμενους. Και θα σας θυμίσω την ανακοίνωση που είχε βγάλει η συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ 7 Δευτέρου 2023, 10-15 μέρες δηλαδή πριν το περιστατικό του εγκλήματος στα Τέμπη, που προειδοποιούσε ότι υπάρχει κίνδυνος δυστυχήματος εξαιτίας αυτής της κατάστασης που είχε περιέλθει, στον οποίο είχε περιέλθει ο σιδηρόδρομος. Ναι, συνεχίστε. Είναι φανερές οι ευθύνες οι διαχρονικές που έχουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό θα κάνουν την προσπάθεια, ακόμα και τώρα που συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, θα την τορπιλήσουν από τα μέσα προκειμένου να μην φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Πάντως γενικά με τις εξεταστικές, θα μου επιτρέψετε, υπάρχει μια εμπειρία έτσι από το παρελθόν, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν θετική. Άκουσα και τον κύριο Κουτσούμπα στην ομιλία του να το αναγνωρίζει αυτό, ότι υπάρχει μια αρνητική εμπειρία το πώς λειτουργήσαν οι εξεταστικές. Έχουμε δει κάθε κόμμα το δικό του πόρισμα, τη δική του εκδοχή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων, όπως είπε και ο κύριος Κουτσούμπα στην ομιλία του. Της Επιτροπής είναι πολύ συγκεκριμένη, 31 μέλη αν δεν κάνω λάθος, ναι, με βάση την αναλογία της εκπροσώπησης των κομμάτων στο κοινοβούλιο κτλ. Είναι φανερό και σωστό αυτό που λέτε και το επισήμανε και ο Γενικός Γραμματέας και το επισημαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι, ότι όλες οι εξεταστικές επιτροπές που συστάθηκαν μέχρι σήμερα δεν έφτασαν το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο και τορπιλήθηκαν. Δηλαδή, ποια να πιάσουμε? Να πιάσουμε για τις Νοβάρτιες, να πιάσουμε για τις Ζήμες, να πιάσουμε για τις Ποκλοπές, για ποιο πράγμα να συζητήσουμε? Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς οφείλουμε, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, στη μνήμη των 57 ψυχών που χάθηκαν, να επιδιώξουμε όσο μπορούμε να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο μέχρι εκεί που θα μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι θα επαγρυπνούμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα επιτρέψουμε να λιδωρηθούν τα αιτήματα των συγγενών, αλλά ακόμα και τα αιτήματα εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών που φώναζαν ότι το έγκλημα είχε ιστορία. Μιλάμε για 2.800.000, όπως υπολογίστηκε εκείνη την περίοδο, που κατέβηκαν στον δρόμο και φώναζαν ότι όχι τα κέρδη τους, θέλουμε τις ζωές μας. Και αντιλαμβανόμαστε, κύριε Συντηχάκη, με βάση αυτό που είπε χθες και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ότι το κόμμα σας θα ψηφίσει και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, έτσι, και της Προανακριτικής Επιτροπής, και όποια αντίστοιχη άλλη πρόταση κατεθεί, όπως είπε, έτσι, υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα υπερψηφίσει κάθε πρόταση που θα έρθει. Βεβαίως θα την υπερψηφίσουμε. Και μάλιστα τους έβαλε και το ζήτημα, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δηλαδή θα υπερψηφίσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής ή όποια άλλη πρόταση κατατεθεί. Ξέρετε,
Εδώ και 4 μήνες το ΠΑΣΟΚ έλεγε θα κάνω, θα καταθέσω πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Δεν το έκανε εδώ και 4 μήνες. Ήρθε στο παραπέμπτο και κατέθεσε την πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Δεν ξέρω τελικά αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στο ΚΕΠΕΝΤΕ τη δική του πρόταση, αλλά νομίζω θυμόμαστε, γιατί ήταν χθες προχθές που μας έλεγε η κυρία Τζάκρη ότι είμαστε δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας και τελικά στη Βουλή υπερψήφισαν την πρόταση του ΚΚΕ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Τελικά δεν ξέρω τι ισχύει. Ισχύει το ένα ή το άλλο, διότι αν είμαστε δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, τότε το γεγονός ότι υπερψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι και αυτή η δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα λέγαμε ότι οι συνισταμένοι τους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι ακριβώς αυτό. Ότι διαφωνούν στην ουσία της πρότασης που έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ιδού η ρόδοση λοιπόν, ιδού και το πείδημα μέσα στην επιτροπή, την Εξεταστική Επιτροπή, τη στάση που θα κρατήσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ τους πολίτες και με διάρκεια όλο το εδώ και αρκετό καιρό, αναφέρομαι στην ακρίβεια όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι τις τελευταίες ώρες από χθες, επειδή υπάρχουν και αυτά το πλεόνασμα στα έσοδα για το οποίο γίνεται λόγος, περίπου 300 εκατομμύρια, ότι είναι πιθανό να έχουμε και ανακοινώσεις και γρήγορα για κάποια έκτακτη ενίσχυση στους πιο αδύναμους. Γενικά βλέπουμε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση είτε να στηρίξει με οποιαδήποτε μέτρα μπορεί να υπάρξουν. Ο κ. Μητσοτάκης επί πρόσφατο θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού η κυβέρνηση για να ενισχύσει τους πολίτες. Υπάρχουν στο πεδίο των ελέγχων ανακοινώσεις για υψηλά πρόστιμα και σε μεγάλες πολυεθνικές για τις τιμές που έχουν δώσει σχέση με το εξωτερικό. Δεν αναγνωρίζεται ότι γίνεται μια προσπάθεια έτσι αρκετά σημαντική να αντιμετωπίσει το μέτρο του δυνατού ένα πρόβλημα που οι διαστάσεις του οποίου έχουν να κάνουν και με λόγους που έρχονται από το εξωτερικό είναι εισαγόμενοι σε σημαντικό βαθμό αυτή η κρίση της ακρίβειας. Κύριε Χονδρόπουλε, το βαρέλι δυστυχώς δεν έχει πάτο. Η ακρίβεια συνεχίζει να θερίζει τα εισοδήματα, τα λαϊκά εισοδήματα. Τα όποια μέτρα λαμβάνονται είναι μέτρα σπιρήνες που σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν το χαμένο εισόδημα και οι πραγματικές αιτίες για την ακρίβεια στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, στα καύσιμα κτλ. Είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης στον χώρο της ενέργειας. Δεν είναι απλά ένας πόλεμος που έγινε στην Ουκρανία που φυσικά επιδείνωσε και επιτάχυνε την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, αλλά προϋπήρξαν όλες οι πολιτικές με τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μέσα και έξω από τη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που συμφώνησαν, έβαλαν δηλαδή φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους για την απελευθέρωση της ενέργειας, και σήμερα ζούμε αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχει μπει στο τζόγο στην κυριολεξία το ρεύμα και η θέρμανση. Μα ήδη βρισκόμαστε στο νέο τρόπο τιμολόγησης που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2024, που είναι ένα ακόμα επεισόδιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, που με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό θα υπάρχουν από την αρχή του χρόνου 3 διαφορετικά είδη τιμολόγησης. Και ανάλογα θα είναι και το χρόνο από ό,τι λένε στο λογαριασμό που θα φτάνει στα σπίτια. Μόνο που αυτό δεν θα παραπέμπει σε φτηνό ρεύμα, αλλά αντίθετα σε όποιο πρόγραμμα και αν ενταχθεί ένα σπίτι, οι χρεώσεις θα είναι υπέροντες και τα κέρδη για τους παρόχους θα είναι αμύθιτα. Γιατί αυτό προβλέπει η απελευθέρωση της ενέργειας. Είναι το τζογάρισμα, είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας που τα προβλέπει όλα αυτά. Και για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση αυτή με το θέμα επίσης των ημερών, το φορολογικό, το οποίο ξεκίνησε και η διαβούλευση για το νομοσχέδιο. Φαντάζομαι ότι θα αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πραγματικό σε ό,τι αφορά το
την φοροδιαφυγή, την ανάγκη αντιμετώπιση της, το γεγονός ότι είναι ένα ζήτημα το επιχείρημα που ακούμε από την κυβέρνηση, ότι 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν λιγότερα και από τον κατώτατο μισθό του υπαλλήλου, ενός υπαλλήλου. Υπάρχει δηλαδή μια βάση πάνω στην οποία επιχειρήματα, τα οποία είναι υπαρκτά που ακούμε από την κυβέρνηση, δεν αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων. Μιλάνε για φορολογική δικαιοσύνη. Αλήθεια, στο σπίτι του κρεμασμένου μπορείς να μιλήσεις για σκηνή? Είναι πραγματικά το πιο σύντομο ανέκδοτο να μιλάς για φορολογική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι υπάρχει το σχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού που στην ουσία φορτώνει τα βάρη στους επαγγελματίες και στους μισθωτούς, αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα και τα αυξημένα φορολογικά έσοδα. Γιατί το λέω, γιατί οι επιχειρηματικοί όμιλοι πληρώνουν μόλις το 5% των φόρων και απολαμβάνουν ένα σωρό φοροαπαλλαγές. Δηλαδή, τι να πιάσουμε τώρα, την εθελοντική φορολόγηση και τις 58 ειδικές φοροαπαλλαγές που έχουν οι εφοπλιστές? Να μιλήσουμε για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, τις 12ετής και άλλες φοροαπαλλαγές των διαφόρων στρατηγικών επενδυτών, τα δωράκια σε καναλάρχες, στις offshore εταιρείες, στις τριγωνικές συναλλαγές. Δηλαδή είναι αμέτρητος ο κατάλογος και μιλάμε για φορολογική δικαιοσύνη. Το λογαριασμό θα φορτωθούν και πάλι στα πιο χαμηλά εισοδήματα. Και φαίνεται αυτό από το πρώτο ευρώ πληρώνει το κεφαλικό φόρο ο επαγγελματίας. Μιλάμε για 650 ευρώ το τέλος επιδότηματος. Σε εκείνους που δεν είναι εργοδότες, που ήδη βάζονται έτσι στις λίστες των οφειλετών, στις εφορίες, στις τράπεζες, με τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Δηλαδή θα έχουμε νέα χαράτσια στους μικροεπαγγελματίες με την καθιέρωση του οριζόντιου τεθμαρτού εισοδήματος, που θα είναι στο ύψος των 10.920 ευρώ, και τους φόρους φυσικά να εκτοξεύονται ακόμα περισσότερο και αν προσθέσει και το τέλος επιδεύματος. Και στις δεκάκι που έχουν υποστεί χρόνια τώρα οι επαγγελματίες. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, νομίζω ότι είναι σαφές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν καλή σας ημέρα.